Τα εγγένεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου και Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας πραγματοποιήθηκαν χθες παρουσία εκπροσώπων των πολιτικών αρχών στην περιοχή Ελιά του Δήμου Τεμπών. Την κορδέλα έκοψε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργιος Χατζηνικολάου, ενώ παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρόεδρος του ΕΒΑ Χρήστος Μίχαλος, ο δήμαρχος Λαρισαίων, ο δήμαρχος Τεμπών, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος και άλλοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία ΕΚΟ, την κατασκευάστρια εταιρεία που μας έκανε αυτό το πολύ όμορφο έργο. Την εταιρεία που πιστοποίησε την ΤΟΥ, που είναι σημαντικό γιατί το έργο είναι πιστοποιημένο. Θέλω να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, ειδικά τους ανθρώπους που ήρθαν και από μακριά, τον κύριο Μίχαλο, τον στρατηγό, τον κύριο Στρόιτερ, όλους εσάς, τον δήμαρχο που μας βοήθησε, γιατί η άδεια ήταν πολύ δύσκολη και πόδι μου πήρα και το καιρό, τις υπηρεσίες, την πυροσβεστική, την ιατρική, σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που δουλέψαν όλο τον καιρό αυτό έτσι ώστε να γίνει το έργο. Όπως επίσης θα κάνω και ειδική αναφορά στην ψυχή της μονάδας που είναι ο Γιαννάκης ο Κόκρας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που είμαι εδώ για να εγκαινιάσω με τον κύριο Κατώνια και με πολλούς άλλους εκλεκτούς φίλους και γνωστούς αυτή την υπέροχη εγκατάσταση που είναι και αυτή ένα επιπλέον πετραδάκι στη μεγάλη επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Καντόνια και είναι με μεγάλη ικανοποίησή μας εμάς σαν τράπεζα που υποστηρίζουμε σωστούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα και αυτή είναι βασικά εκεί ανήκει το μέλλον. Το μέλλον ανήκει στους σωστούς επιχειρηματίες που τους χρειαζόμαστε για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, να εξάγει όπως είναι και το συγκρότημα Καντόνια με τη Βιοκάρπη και με την Εξάλκο και τώρα όχι βέβαια με αυτό αλλά με όλες τις δραστηριότητες. Το εταιρικό σχήμα της Βιοαέριο Τεμπών αποτελούν οι κύριοι Γιάννης Καντόνιας, Γεώργιος Νικολάου και Δημήτρης Αγορογιάννης, μέρος της επένδυσης των οποίων χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Εκ μέρους της Βιοαέριο Τεμπών, ο κύριος Γιάννης Καντόνιας ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους, ενώ η κυρία Ελένη Μπαϊράμη, εκ μέρους της ΕΚΟ Ελλάς, αναφέρθηκε στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε τη σημασία της επένδυσης, επισημένοντας ότι η τράπεζα της οποίας ηγείται, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, χρηματοδοτεί επενδύσεις όταν πίσω από αυτές βρίσκονται επενδυτικοί φορείς με τη δυναμική της οικογένειας Καντόνια, που έχουν δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Βιοαέριο Τεμπών παράγει ηλεκτρική ενέργεια 500 κιλοβάτ από ζωικά απόβλητα, απόβλητα τυροκομείου και κατσίγαρο ελιάς. Η ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας της ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια κιλά, αντιμετωπίζοντας το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων που μολύνουν το περιβάλλον. Στόχος της Βιοαέριο Τεμπών είναι η υλοποίηση άλλων τριών πρότυπων μονάδων στο νομό Λάρισας την επόμενη διετία. Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία ΕΚΟ Ελλάς, την κατρική της ΕΚΟ Germany, με έδρα την Πηλαία Θεσσαλονίκης.